στο Μεσαλασίθι σε υψόμετρο 1.200 μέτρων, με το χιόνι στην περιοχή να ξεπερνά το 1,5 μέτρο, εντοπίστηκαν σώοι μετά από ολονύχτιο θρίλερ οι 5 Γερμανοί τουρίστες που κινδύνευσαν στη διάρκεια πεζοπορίας από την Κριτσά προς το Καθαρό. Η δυσκολία δεν ήταν στην επιστροφή, γιατί οι άνθρωποι αυτοί είχαν εξαντληθεί και έπρεπε να τους βοηθάμε συνεχώς, να τους δίνουμε κουράγιο, για να μπορούσαμε περπατώντας να φτάσουμε στο σημείο της επιστροφής. ΕΜΑΚ, Πολιτική Προστασία και Δήμος Οροπεδίου έστησαν γιγαντιαία επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη διάσωση ενός ζευγαριού και των τριών παιδιών τους ηλικίας 21, 24 και 27 ετών. Okay. Η οικογένεια είχε ξανακάνει τη διαδρομή πριν από 3 χρόνια, όμως το ύψος του χιονιού άλλαξε τα δεδομένα, παγιδεύοντάς τους. Επέλεξαν λοιπόν να ξανακάνουν την ίδια διαδρομή και στην πορεία διαπίστωσαν ότι υπάρχει χιόνι. Θεώρησαν ότι θα είναι λίγο το χιόνι, ωστόσο μπήκαν μέσα στο οροπέδιο του Καθαρού. Μετά όσο προχωρούσαν λένε θα φτάσουμε στο οροπέδιο του Λαστιού, θυμόντουσαν ότι είναι κοντά, αλλά πήγαν σε ένα σημείο από το οποίο δεν μπορούσαν να επογκλωβιστούν. Το χιόνι ήταν πάνω από 1,5 μέτρο και εκεί έδωσαν σήμα και ειδοποιήθηκε η γερμανική πρεσβεία. Μετά από ώρες πεζοπορίας και με το χιόνι να ξεπερνά το 1,5 μέτρο, καθιστώντας αδύνατη κάθε κίνησή τους, οι εκδρομείς τρομοκρατημένοι κάλεσαν το 112 και ζήτησαν βοήθεια. Δεν ήταν έμπειροι όσον αφορά την πεζοπορία στις χιονοσιπείς περιοχές. Κάπου κουράστηκαν, εξαντλήθηκαν και κατασκήνωσαν. Κοντά στο σημείο έσπευσαν μηχανήματα του Δήμου Οροπεδίου, ξεκινώντας τη διάνοιξη του δρόμου μέχρι να φτάσει το ερπιστριοφόρο της ΕΜΑΚ από το Ηράκλειο, το οποίο παρά τις δυσκολίες κατάφερε να προσεγγίσει στο κοντινότερο δυνατό σημείο από το στίγμα που έστελνε το κινητό τους. Μπήκαμε με μηχάνημα του Δήμου ερπιστριοφόρο και ανοίξαμε το δρόμο ώστε να υπάρχει πρόσβαση. Είχε έρθει και το άρμα της ΕΜΑΚ με το διοικητή της ΕΜΑΚ και μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής, εθελοντές. Από ένα σημείο και μετά το όχημα δεν μπορούσε να προχωρήσει, οπότε αναγκαστικά πεζοπορώντας και εμείς προσεγγίσαμε τα άτομα αυτά. Ευτυχώς ο καιρός ήταν ανοιχτός, υπήρχε ξαστεριά. Βλέπαμε. Η εμπειρία ήταν εκείνη που έσωσε ουσιαστικά τη ζωή των Γερμανών ορειβατών, καθώς μπήκαν στη σκηνή και χρησιμοποιώντας sleeping bag που είχαν μαζί τους, κατάφεραν να διατηρήσουν τις αισθήσεις τους μέχρι οι άντρες της τρίτης ΕΜΑΚ να τους εντοπίσουν και να τους μεταφέρουν μέχρι το ερπιστριοφόρο. Που θα χρειαστεί είναι να γνωρίζουμε τις ικανότητες μας, να γνωρίζουμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε, να έχουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν τον εξοπλισμό, αλλά δεν γνώριζαν τις δυνατότητές τους. Και αυτό μαρτύρησαν και οι ίδιοι, ότι αυτό που μας είπαν και καλά συγγνώμη, δεν έχουμε την εμπειρία για να περπατάμε σε χιονοσιπείς περιοχές και γι' αυτό την πατήσαμε. Να το χαρούμε το χιόνι με προσοχή. Με ασθενοφόρο μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα στο κέντρο υγείας Τζερμιάδου, όπου εξετάστηκαν, ενώ στις 3:30 μεταφέρθηκαν στο Δημαρχείο, όπου έγιναν δεκτοί με ζεστό δίκταμο και φαγητό για να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους. Γύρω στη 1,5 ώρα μας ειδοποίησαν ότι τους έχουν εντοπίσει. Είναι καλά στην υγεία τους. Διανυκτέρευσαν εκεί και το πρωί, αφού γεύτηκαν για μία ακόμη φορά την κριτική φιλοξενία, επέστρεψαν στο ξενοδοχείο που διαμένουν, σώοι και ασφαλείς.